Αντώνη, ναι. Αρχίζει πάλι να ανοιχτώνει. Κάτι στο λευκό δωμάτιο κινείται, με περικυκλώνει. Κάτι μέσα μου βαθιά ριζώνει. Πάλι καλά να λέω που έχω την κοπελιά μου. Το χέρι να μου αφλώνει. Βλέπεις τα πρόσωπα που αγαπώ, είναι χιλιόμετρα μακριά. Και έτσι αρκούμε μοναχά. Στη στήριξη μέσω της σκέψης δυναμώνει. Η τελευταία ανάμνηση από τους λύκους μου μέσα στις λέξεις. Το δεν είμαστε μόνοι. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να αποφύγω. Νοσταλγία, συναισθήματα. Σαφώς και δεν με νιώθουν όσοι ζουν βλέποντας τον κόσμο με πρίσματα. Με τα γεμάτα αλήθεια πικρής μπουκάλια έχω μείνει να κόβω ένα-ένα τα ράματα και πονά. Όσο δεν πονά κατά από το δέρμα μαχαιριά για την ανάρρο. Και με σκέφτομαι όταν ξεφεύγω αν γυρίσω. Να κοιτάξω πίσω μου. Αν βρω αγάπη φίλου με σε μια θολή ματιά. Γιατί να πασαλίγω με φιάλτες στα χαρτιά. Τα οποία βγάζουν δόντια σιγά σιγά. Ώσπου να αρπάξουν το χέρι μου πριν αναργά. Τα πετώ τσαλακωμένα στο κουβά. Μένω με τα δάχτυλα σφιχτά. Ξέρω πως θα αντέξω στα παιχνίδια του μυαλού και να. Η απόδειξη θα έχω πάντα στο μυαλό αυτούς που να πληγώσω με μια πρόσωπη κυλίτρωση. Δεν θέλω η κοπελιά μου να φορέσει βέλο. Το δάκρυ τον δικό μου να κυλήσει κάτω από το καπέλο. Κι όσοι άλλο στη ζωή σαν όνειρο πρέπει να βλέπεις. Τα δύσκολα να ξέρεις πως θα τα αντιμετωπίσεις. Κι όχι σαν χέστης να φεύγεις. Όλα είναι μια παράσταση. Η κωμωδία θα είναι ή θα είναι δράμα. Μα μισού άνοιξη τραύμα για την άγαμο και λάς να σταματήσεις. Κι αν όντως είσαι φίλος μου, έλα στα δύσκολα το χέρι μου που τρέμει να κρατήσεις.